Η κλεψίδρα για τι προεδρικέ εκλογέ του 2018 έχει γυρίσει αντίστροφα και το Σίγμα με την τρίτη μεγάλη του δημοσκόπηση, σφιγμομετρά Παλμό των Παλμότων Κυπρίων. Τα ευρήματα που παρουσιάστηκαν χθε βράδυ στην εκπομπή χωρί περιστροφέ παρουσία εκλογολόγων αναλυτών αλλά και εκπροσώπων κομμάτων άκρο ενδιαφέροντα τόσο για του ίδιου του υποψηφίου όσο και για τι τάσει του εκλογικού σώματο. Ω καταλληλότερο για πρόεδρο τη Δημοκρατία παρουσιάζεται ο Νίκο Αναστασιάδη με ποσοστό 35%. Ακολουθεί ο Νικόλα Παπαδόπουλο με 18%, ενώ τέσσερι μονάδε πιο πίσω βρίσκεται ο Σταύρο Μαλά. Ο Γιώργο Λιλίκα λαμβάνει 2% και μόλι 1% ο Χρήστο Χρήστου. Αξιόν αναφορά είναι το γεγονό ότι το 20% θεωρεί ω καταλληλότερο για πρόεδρο τον κανένα. Ο Νίκο Αναστασιάδη προηγείται των συνυποψηφίων του και στην παράσταση νίκη, συγκεντρώνοντα ποσοστό 60%. Ακολουθεί ο Νικόλα Παπαδόπουλο με 15%. Τρίτο αναδεικνύεται ο Σταύρο Μαλά με 8%, ενώ από 1% λαμβάνουν Γιώργο Λιλίκα και Χρήστο Χρήστου. Στην πρόθεση ψήφου επί των εγκύρων για τον πρώτο γύρο των εκλογών, ο Νικό Αναστασιάδη κόβει πρώτο στο με 35%. Ακολουθεί ο Νικόλα Παπαδόπουλο με 25,3%. Ο Σταύρο Μαλά με 21,8%. Ο Γιώργο Λιλίκα με 3,3% και ο Χρήστο Χρήστου με 3,1%. Για πρώτη φορά σε δημοσκόπηση τη Prime Consulting εμφανίζεται και έκτο υποψήφιο ο Φίβο Μαυροβουνιώτη που συγκεντρώνει ποσοστό τη τάξη του 0,9%. Ω πιθανότερο δίδυμο για τον δεύτερο και καθοριστικό γύρο των εκλογών, οι πολίτε προκρίνουν το δίδυμο Νίκο Αναστασιάδη Νικόλα Παπαδόπουλου με 44%. Τρει μονάδε πιο πίσω, με Ποσοστό 41% ακολουθεί το δίδυμο Νίκο Αναστασιάδη στα Μαλά. Τα ενδεχόμενα να δούμε στο δεύτερο γύρο, ένα από τα δίδυμα Μαλά Παπαδόπουλου ή Αναστασιάδη Λιλίκα συγκεντρώσαν μόλι 1% αντιστήχω. Νικητή με διαφορά 6 ποσοστιαίων μονάδων αναδεικνύεται ο Νίκο Αναστασιάδη σε περίπτωση που περάσει στο δεύτερο γύρο, έχοντα απέναντί του τον Νικόλα Παπαδόπουλο συγκεκριμένα. Ο Νίκο Αναστασιάδη λαμβάνει 38% και ο Νικόλα Παπαδόπουλο 32%. Ολοκληρωτική υπεροχή εξασφαλίζει παράλληλα ο Νίκο Αναστασιάδη με ποσοστό 42% εάν στο δεύτερο γύρο αναμετρηθεί με τον Σταύρο Μαλά, ο οποίο συγκεντρώνει 28%. Την ίδια στιγμή, με 45%, ο πρόεδρο τη Δημοκρατία εμφανίζεται ω το απόλυτο φαβορή και στην περίπτωση που θα έχει απέναντι του στο δεύτερο γύρο τον Γιώργο Λιλίκα, ο οποίο καταλαμβάνει το 19%. Στο μεταξύ, με 38 εναντί 29% με διαφορά δηλαδή 9 ποσοστίων μονάδων, αναδεικνύεται νικητή των Προεδρικών, ο Νικόλας Παπαδόπουλο, στο απομακρυσμένο σενάριο, όπου στον δεύτερο γύρο θα έχει απέναντί του το Σταύρο Μαλά. Την έρευνα διεξήγαγε η εταιρεία Prime Consulting στο διάστημα 29 Νοεμβρίου με 6 Δεκεμβρίου με τη συμμετοχή 1101 ατόμων.